Στο τείχος, Φραντζέσκος εκτελεί, γκολ! Φραντζέσκος στο φάουλ, γκολ! Το 4-0 για τον ΠΑΟΚ, Φραντζέσκος στο φάουλ, το εκτελεί η κόντρα, γκολ! Το 5-0 για τον ΠΑΟΚ, το χάτρικ για τον Κώστα Φραντζέσκο. Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια χαρά. Δεν είναι η σειρά της αγάπης μαχαιριά, γιατί μας βλέπετε με τα μαύρα εδώ πέρα, δεν είμαστε Λεβεντογιάννηδες και Μαρκογιαννάκηδες που σου λέγανε, ξέρω εγώ. Είναι η κάρτα της ονομίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργος Παπαθανέλη και Τέλης Τριζής, στο κανάλι του Καλλιτικού 24. Καλησπέρα, Τέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Like, subscribe, καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και πάμε γρήγορα στον σημερινό, όχι καλεσμένο, αλλά στον άνθρωπο τον οποίο εξετάζουμε σήμερα. Στο τιμόμενο πρόσωπο. Με τιμόμενο πρόσωπο, ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι ο ρουχισμός μας σχετικός, θα έλεγε κάποιος, γιατί παρότι δεν φοράμε τα χρώματα μιας ομάδος. Ο Κώστας ο Φραντζέσκος που εξετάζουμε σήμερα έπαιξε και Όφη και ΠΑΟΚ και Καλαμάτα. Οι τρεις ομάδες που μάθαμε μετά ασπρόμαυρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλε, ο Κώστας ο Φραντζέσκος νομίζω είναι ο ήρωας των παιδικών μου χρόνων. Ναι, κοίτα, για όλους τους ΠΑΟΞίδες που είναι περίπου στις δικές μας ηλικίες ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ τον πρόλαβα λιγότερο, αλλά και εγώ σε αυτή την κατηγορία εμπίπτω. Δηλαδή, το ότι έβλεπες τον ΠΑΟΚ και τότε και περίμενες από τον Φραντζέσκο να γίνει κάτι. Καλά, ναι, εννοείται. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ήταν το πικ του. Ήταν σίγουρα το πικ. Αλλά θα τα πάρουμε από την αρχή, να δούμε πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, από ποιες ομάδες πέρασε. Ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος είπαμε το πικ ήταν στον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι παιδί της Βόρειο Ελλάδος, παρότι έπαιξε και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη αργότερα για λίγο. Ωστόσο, ξεκίνησε από το Νέο Ανταγκαλυθέας την καριέρα του. Αθηναίος γενικά ο Κώστας Φραντζέσκος. Ναι, Αθηναίος. Γέννημα θρέμα. Μια ανεξάρτητη ομάδα. Αυτό το ανεξάρτητο, επειδή το έψαξα λίγο, δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούν. Αλλά άμα ξέρει κάποιος, άμα κάποιος από τον Νέα Ανταγκαλυθέας μας παρακολουθεί, μας πει τι εννοεί ανεξάρτητη ομάδα. Δεν έχει γίνει Άγιαξ Καλυθέας αυτός. Είναι με τους εξορισμούς, όχι. Λοιπόν, πήγε μετά στον Αετό Καλυθέας. Από τον Νέα Ανταγκαλυθέα. Από τον Νέα Αετό, υπάρχει με αυτό. Γάμο τοπικό τότε ο Αετός. Και μετά μετακινείται στη Βουλιαγμένη. Εξαιρετικό προάστιο, θαυμάσιο. Τώρα από εγώ, να σου πω την αλήθεια, μόνο για Πόλο ήξερα εκεί πέρα. Για στη Βουλιαγμένη, ναι. Μόνο από τον Κώστα τον Φραντζέσκο έμαθα για τη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, 5 χρόνια εκεί και έρχεται η ώρα όπου πηγαίνει. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Ο οποίος Παναθηναϊκός, να πούμε, ότι ήταν η ομάδα του Κώστα του Φραντζέσκου από τότε που ήταν μικρό παιδί. Έτσι, ως Αθηναίος είπαμε. Αρκετά λογικό να είναι φύλακτος. Σε συνέντευξή του έλεγε ότι όταν ήταν στο σχολείο έπαιρνε την αστική συγκοινωνία, ας πούμε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς 3 ώρα το μεσημέρι για να πάει να δει τα παιχνίδια. Mm. Γιατί ακόμη λέει και τα ευρωπαϊκά τότε γινόντουσαν 3 ώρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Και επίσης να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό, ότι πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό, είχε δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό. Ναι. Και είχε πάει καλά. Είχε πέσει και καλές εντυπώσεις. Ναι. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες οικονομικές απαιτήσεις από τον Αετό, την ομάδα του τότε. Ναι. Όταν ήταν στον Αετό Καλυθέας. Και ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει τέλος πάντων την επένδυση που χρειάζεται τότε. Κακό του κεφαλιού του. Κακό του κεφαλιού του, όπως αποδείχθηκε. Διότι ο Κώστας ο Φραντζέσκος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της περίοδου του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοίτα, τότε ήταν μικρός αρκετά. Ναι. Τέλος πάντων, πηγαίνει στον Παναθηναϊκό, τον παίρνει ο Βαρδινογιάννης. Ναι. Και τον αφήνει και ένα χρόνο νομίζω στη Βουλιαγμένη. 1990 είμαστε. Ναι. Το 15ο λεπτό ο νεαρός Πουρλιωτόπουλος άρχισε να συνειδητοποιεί τη σκληρή και πικρή πραγματικότητα. Δράστης ήταν ο Κώστας Φραντζέσκος, που από αυτή τη θέση ξέρει εύκολα να σκοράρει. Ήτανε τελικά ο Φραντζέσκος ο εκτελεστής, το εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Αρκετές φορές στο παρελθόν ο Κώστας Φραντζέσκος έχει δώσει τη λύση ακριβώς από αυτό το σημείο. 80 λεπτά παιχνιδιού, Φραντζέσκος είναι εκτελεστής του κόρου, η μπάλα κοντράρει και είναι γκολ. Είναι το 4-0, σκόρερ πρέπει να είναι ο Κώστας Φραντζέσκος. Στο απευθείας αυτοκτύπημα Κόνερ, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Λουγκ. Να λοιπόν. 36ο λεπτό. Φραντζέσκο στο φάουλ με πολύ φάλσο και 1-0. Στην πραγματικότητα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ρε παιδί. Αυτό δηλαδή. Πηγαίνει να παίξει στην ομάδα την οποία ονειρεύονται από μικρό παιδί. Και όχι μάλλον πηγαίνει και παίζει. Στην πρώτη του χρονιά παίρνει και double. Ναι, ναι, φοβερό αυτό. Με συμπαίκτες τώρα, τι να λέμε. Στράτο Αποστολάκη. Στράτο Αποστολάκη, Δημήτρη Σαραβάκο. Τέρατα Βλάχο. Της Παναθηναϊκής ιστορίας είναι αυτή όλη. Φραντζέσκος γυρίζει την μπάλα και γκολ. Ένα παράξενο γκολ, λέω. Γεωργακόπουλος, δυνατή παλιά εκεί που βρίσκεται ο Βαζέχα. Βαζέχα ανοίγει ωραία για τον Αντωνίου. Κάνει αυτό το σουτ, την μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάριο. Φραντζέσκος κάνει το 2-0 στο 33ο λεπτό για τον Γιώργο Αμλή.
Γιωργαμλής αφήνει την μπάλα για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος κατά μέτωπο επίθεση, πέρασε ο Φραντζέσκος, αποφεύγει για τον Μανίκα. Είναι το 4-0, ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Και έλεγε ο Κώστας Φραντζέσκος ότι τον βοήθησαν πάρα πολύ αυτοί. Ναι. Ήταν μικρός, ας πούμε, το που λένε, ξέρω εγώ, τον αποδυτήριο. Ναι. Ο οποίος Κώστας Φραντζέσκος καθιερώνεται στον Παναθηναϊκό. Και παίζει και αντίπαλος στην Ευρώπη. Με ομαδάρες. Με ομαδάρα όπως ήταν τότε ο Ερυθρός Αστέρας, Σαβίσεβιτς, Μπόμπαν, Μιχαϊλόβιτς. Κακός χαμός, τώρα την άλλο. Τώρα όσοι δεν θυμάστε, Σβόνιμιρ Μπόμπαν. Αν και δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε. Δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε, αλλά έχουν όλη αυτή την έγκλη της παλιάς Ιουγκοσλαβίας. Αυτό ναι. Είναι η φάση αυτή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Καθιερώνεται όπως λες στο Παναθηναϊκό, αλλά σταδιακά γίνεται ένα μπέρδεμα, ένα μπερδεουέι, ένα μελέ. Υπάρχουν προστριβές. Υπάρχουν προστριβές. Με τον Ήβιτσα Όσιμ κατά βάση. Και πότε γίνονται αυτά, τη χρονιά 1993. Δηλαδή, για τους μικρότερους, τότε το 1994, σε κάποια φάση καταφέραμε και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση που είχαμε πάει μέχρι τότε. Η πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Ακριβώς, ήταν η πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ ο Φραντζέσκος είχε ξεκινήσει την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό και έπαιζε συνέχεια βασικός και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, τη δεύτερη χρονιά υπάρχουν κάτι προστριβές και δεν πολύ παίζει. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να μην πάει στο Μουντιάλ. Στο παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα, όχι ότι θα έλεγε. Κάποιο θα έλεγε ότι δεν το κάνει και κακό. Ναι. Βέβαια, δεν είχε την ατυχία, ρε παιδί μου, δεν έπαιξε και σε κάποια διοργάνωση. Παρότι ήταν μέλος της εθνικής ομάδας ο Φραντζέσκος. Μπορεί να μην έπαιζε βασικός πάντα, ωστόσο ήταν βασικός και είχε και κάποια κομβικά γκολ, κυρίως με φάουλ προφανώς. Θα κάνουμε ολόκληρο σεξον σε αυτό το παιδί για τα φάουλ. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Με τη Βοσνία κυρίως νομίζω, θυμάμαι ένα φάουλ σίγουρα από πολύ πλάγια. Από πολύ πλάγια, ναι, και νομίζω για ένα Σλοβενία, Σλοβακία. Τέλος πάντων. Έχει ραγίσει το γυαλί στις σχέσεις του με τον Παναθηναϊκό. Και συγκεκριμένα με τον προπονητή του. Υπήρχε και ένας γενικός στα αποδυτήρια τώρα που είχε. Και αναλλάξαμε λόγια βαριά. Ανταλλάχθηκαν λόγια βαριά. Ο Παναθηναϊκός γενικά ήταν στη φάση που κυνηγούσε. Είχε μάχη με την ΑΕΚ τότε για τα πρωταθλήματα. Με τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ τότε. Και εφόσον δεν παίζει, ο Κώστας Φραντζέσκος παίρνει την απόφαση. Ήταν και μικρός κιόλας. Ήταν και ήθελε μικρός να ακόμα. Παίζουμε. Ναι, δεν είμαστε για να κάθομαστε στον πάγκο σε αυτή την ηλικία. Πρέπει να πάμε κάπου να παίζουμε. Και πού θα πάμε να παίζουμε? Κάπου που υπάρχει μια ομάδα δυνατή, με ένα προπονητή ο οποίος είναι σταθερός στην ομάδα, ο οποίος είναι δίκαιος, όλη η Ελλάδα ξέρει γι' αυτόν το πόσο δίκαιος είναι, το πόσο καλά δουλεύει κλπ. Φυσικά η ομάδα. Σε νησί, νότια. Νότια, καλοκαίρι όλο το χρόνο σχεδόν. Φυσικά ο λόγος για τη Ρόδο. Για τη Ρόδο. Πολύ καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Για την Κρήτη. Αυτό, άμα θέλετε από τον νεό τη Ρόδο, καμία διαφήμιση. Στο Ηράκλειο, ναι. Ηράκλειο, ακριβώς. Ευγένιος Γκέραρτ. Ευγένιος Γκέραρτ. Ο Ολλανδός προπονητής του Όφη. Να πούμε, ξέρω εγώ, ο Αρσέν Βενγκέρ της. Ο Αρσέν Βενγκέρ του Ηράκλειου. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος προπονητής που έχει μείνει τόσο πολύ σε πάγκο ελληνικής ομάδας. Δεκαετίες. Και ο Κώστας Φραντζέσκος βρίσκει εκεί πέρα πολύ ποιοτικό υλικό που είχε τότε Όφη. Πολύ καλή ομάδα. Όχι όλους την ίδια χρονιά. Όσο ήταν εκεί πέρα. Χρόνια έχει, που ναι. Αγωνίστηκε. Έχει όφη τότε. 94-97. Έχει όφη τότε. Στο τέρμα Κώστα Χανιωτάκη, βασικός. Υπήρχε και ο Χωσάδας μετά τα στην Ξάνθη. Ο μετέπειτα Αϊθαλής Κώστα Χανιωτάκη ξέρει μέχρι Έχουμε Νίκο Νιόμπλια. Έχουμε Κώστα Κιάσο. Έχουμε Δεμιρτζάκη. Για Κιάσο και Λεγκαλβαδιακό να θυμίσουμε το εξαιρετικό απόσπασμα από την εκπομπή Κώστα Καραπαπά, όποιος αντέξει, και ο Αγγέλη Μπεραουδάκη. Χαίρετε κυρία Βασιλική. Χαίρετε κύριε. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς, πείτε μας. Σας παρακαλώ, τόση ώρα περιμένω και μου μιλάτε για Λεβαδιακό, για Κιάσο. Για Κιάσο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτά έλεγε ο κύριος που ήταν πριν από εσάς στη γραμμή. Τώρα αν εσείς μιλήσατε για οτιδήποτε άλλο. Στην αναμονή. Μου μιλάτε για Λεβαδιακό και για Κιάσο, για ποιο λόγο? Γιατί σας θέλετε να σας μιλήσουμε? Για την ήττα του Ολυμπιακού στο Παντιάννενα. Θα τα πείτε εσείς. Φυσικά και θα τα πω. Αλλά όσο ήμουν στην αναμονή, μου μιλούσατε για Κιάσο, για Λεβαδιακό. Όχι, εσάς. Εντάξει, συγγνώμη. Στον προηγούμενο μιλήσαμε, δεν έχει σημασία τώρα. Όχι, εντάξει, συγγνώμη, θέλω μια απάντηση. Άλλη φορά θα μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτη. Η κυρία Βασιλική που παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει για Λεβαδιακό και για Κιάσο, γιατί μου λέτε? Ο Κώστας Κιάσος, για όσους δεν τον θυμούνται, πρέπει να γίνει βίντεο για Κώστα Κιάσο. Ναι, μας το ζήτησαν κιόλας και στο Instagram. Ναι, φυσικά και θα γίνει. Από τα πολύ έμπιστα back
Τη εποχή του Μπαλχάτ. Νίκο Νόγιο, Πέτρο Μαρινάκη είπαμε. Πέτρο Μαρινάκη δεν είπαμε. Όχι, Ηλία Προυσανίδη είπαμε. Όχι, δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Νίκο Παπαδόπουλο επίση. Τζουγκάνοβιτ νομίζω μπροστά. Ναι, κάποια χρονιά σίγουρα. Τσιφούτη επίση. Νίκο Μαχλά είπαμε. Πριν πάει φύτεσαι. Είπαμε. Σαμαρά πατέρα είπαμε. Βεβαίω. Γενικά πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό υλικό και καλέ εμφανίσει και του Κώστα του Φραντζέσκου. Δηλαδή 73 παιχνίδια, 31 γκολ. Φραντζέσκο απευθεία, η μπάλα γκολ. Τρομερό γκολ από τον Φραντζέσκο στο 54-2-1. Το φάουλ του Φραντζέσκου απευθεία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Με τη διαφορά ότι εδώ επίθηκε τον γκολ. Πέτυχε ο Φραντζέσκο μετά την προσπάθεια του Βέλη. Ο Βέλη εκτελεί το φάουλ. Πετάγεται ο Φραντζέσκο. Πιάνει μόνο κόμμα το σούτ. Ένα τρομερό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Ο Φραντζέσκο που εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Εκτελέστηκε λοιπόν το κόλλερ, προσπάθησαν και μειώνουν με τον Φραντζέσκο ένα πολύ ωραίο γκολ. Ένα απευθείας στίγμα κόλλερ, φνιδιάστηκε ο Στρακώσα. Μπέλιτσε, περνάει πολύ ωραία τον Κιωσέ, βγάζει και τη σέντρα, πηδάει ο Τσουγκάνοβιτς, έρχεται από εκεί ο Φραντζέσκος και ένα εκπληκτικό γκολ. Ωραία παλιά του Μπέλιτσε στην καρδιά της περιοχής, Φραντζέσκος αμέσως στο σούτ για τον γκολ, το 1-0 για την ομάδα του Όφη. Και ο Μαχλά στην φάση, λάθος του Ζουνίδη, ο Φραντζέσκος. Βλέπει τον Ναβάτζικ και τον νικά με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Το δεύτερο γκολ του Όφη, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο γήπεδο. Ναι, να πούμε στον Παναθηναϊκό, ξεχάσαμε να πούμε ότι έκανε 98 συμμετοχές και 26 γκολ. Ναι, οκ. Okay. Καθόλου άσχημα. Not bad at all. Και κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Το Δεκέμβριο του 96. Το Δεκέμβριο του 96, ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι στη φάση που. Φθοράς και αυθαρσίας. Είναι στη φάση φθοράς και αυθαρσίας. Μόλις έχει έρθει ο Λευκός Καβαλάρης. Ποιος είναι ο Λευκός? Ο Λευκός Καβαλάρης είναι ένας. Ποιος είναι? Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Όχι, δεν έχει έρθει μόλις ο Λευκός Καβαλάρης. Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει. Είναι εκεί πέρα ο Δεκέμβριος του 96 και αρχίζουν οι συζητήσεις μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Mm. Ο Φραντζέσκος είναι ελεύθερος εκείνο το καλοκαίρι, οπότε μπορούσε να υπογράψει όπου ήθελε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ καταβάλει 100 εκατομμύρια νομίζω στον Όφη για να αποσπάσει την υπογραφή του. Και σε συζήτηση που είχε ο Φραντζέσκος με τον Γκέραρτ, του είπε ο Γκέραρτ ότι καλό θα ήταν να φύγει, να πάει, γιατί με τα λεφτά που θα πάρουν θα μπορέσουν να πάρουν 4-5 παίκτες. Ήταν μεγάλη ενίσχυση και για τον Όφη, ρε παιδί μου. Μεγάλη βοήθεια και για την ομάδα της Κρήτης. Και φτάνουμε στο σημείο λοιπόν. Τον Ιανουάριο του 97. Το 97, όπου ο ΠΑΟΚ τότε, ο οποίος ήταν δέκατος, με προπονητή. Έναν αγαπημένο σου. Έναν αγαπημένο μου, έτσι αγαπημένο μορφή των μπάγκων, τον φοβερό και τρομερό Χρήστο Χοντίδη. Ναι, τον άρχοντα των Σερών. Φέρνει πακετάκι, όταν λέμε πακετάκι, όχι ότι παίζα στην ίδια ομάδα. Φέρνει ναι. Σπύρο Μαραγκό από Παναθηναϊκό και Κώστα Φραντζέσκο από Όφη. Ναι. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο, σαν να υπήρχε μια σύνδεση ρε, στην πορεία του στον Πάοκ. Ναι. Σαν να ήταν δηλαδή ήταν όσο τραβούσε ένα. Ιδιόσκουροι, α πούμε. Ναι, ιδιόσκουροι, πραγματικά. Και εκεί πέρα αρχίζει τον Ντεμαράζ. Αφού. Ξέφρενη η πορεία. Αφού τέλο πάντων μένει ένα μήνα ο Χρήστος Αρχοντίδης μέχρι το Φεβρουάριο. Ο Φραντζέσκος έχει φέρει, νομίζω έχουν φέρει και ένα χ μέσα στην Ξάνθη με το πρώτο γκολ νομίζω του Φραντζέσκου. Νομίζω, πολύ καλό σουτ. Χατζηζήσει, μπαλαστρώνεται στον Φραντζέσκο που σουτάρει δυνατά και σοφαρίζει. Ο Κώστας στο Φραντζέσκο σε ένα εκπληκτικό γκολ. Βλέπετε τον Φραντζέσκο πώς πανηγυρίζει. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του και με ένα πραγματικό κεραυνό την έστειλε στα δίχτυα του Τσακονάκη. Έρχεται ο εκλεκτός. The chosen one, όπως τα λέγανε οι εφημερίδες αν ξέραμε αγγλικά τότε στη Θεσσαλονίκη. Ο εκλεκτός της Βασίλισσας. Της Βασίλισσας. Αφήνω τα χέρια. Η Βασίλισσα είναι εκεί ψηλά εξάλλου. Ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο Λευκός Καβαλάρης αποκάλυψης. Ακριβώς. Στον άλλο. Ο οποίος. Αυτή είναι η πορεία στην πραγματικότητα, φίλε μου Γιώργο. Αυτή είναι η πορεία. Αυτή είναι η πορεία. Η πορεία πρωταθλητισμού το πρώτο εξάμηνο είναι που του έδωσε τα χαρακτηριστικά του προφήτου. Και θα μπορούσε να πει ότι αυτή την πορεία πληρώνει ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, όχι μέχρι τώρα. Όχι, δεν είναι μοναστικό, είναι και συμμετέπειτα. Είναι μια ιστορία με πολύ πάθος η αγάπη του ΠΑΟΚ με τον Άγγελο Αναστασιάδη και αντιστρόφος, ο οποίος τώρα είναι αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, βεβαίως. Και υπεύθυνος για το project της, του αθλητικού κέντρου. Πολύ ωραίο. Και γενικώς ήταν εκείνο το πρώτο εξάμηνο. Με Φραντζέσκο μιλάμε στα ντουζένια, στα ντουζένια του, φοβερός και τρομερός. Ο ΠΑΟΚ κάνει πορεία πρωταθλητική. Μου κάνει σε 15 παιχνίδια 13-1-1, 13 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Από τον Ιωνικό την ήττα. Από τον Ιωνικό την ήττα. Ναι, από τον Ιωνικό την ήττα. Το χ ήταν με τον Ολυμπιακό. 0-0. Λοιπόν. Να πούμε ότι ο Φραντζέσκος στην πρώτη του χρονιά, που ήταν 5,5 με Όφη και ΠΑΟΚ,
πετυχαίνει 22 γκολ. Mm-hmm. Και θα έλεγε κανείς ότι όσο έχει πετύχει 10 στον πρώτο γύρο και άλλα 12. Όχι, έχει πετύχει 6 γκολ στον πρώτο γύρο και 16, 16 δεύτερο, στο δεύτερο. Που ήταν και το πρώτο εξάμηνο του στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και από τα 22 γκολ, τα 14 είναι με φάουλ. Γι' αυτό εξάλλου είχε το προσωνύμιο όλα τα χρόνια. Mr. Foul. Mr. Foul. Και πραγματικά, να το πούμε αυτό και τώρα. Δεν υπήρχε ούτε προηγούμενο ούτε επόμενο σε αυτό το πράγμα που θυμάμαι με τον Φραντζέσκο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Τα φάουλ ήταν σαν πέναλτι. Πραγματικά. Τα φάουλ ήταν σαν πέναλτι. Δηλαδή, ήταν λες. Εντάξει. Θα τη στείλει στην εστία. Σχεδόν σίγουρα θα τη στείλει. Φραντζέσκο εκτελεί. Η μπάλα γκολ. Τρομερό γκολ από τον Φραντζέσκο. Ο Φραντζέσκος εκτελεί, η μπάλα είναι στα δίχτυα και γκολ. Μα θυμάσαι ότι μόλις κέρδιζε φάουλ, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Ο κόσμος πανηγύριζε. Όλοι το είχαν ψηλοσίγουρο ότι θα μπει γκολ. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, ο Κώστας Φραντζέσκος έχει ένα τρομερό, πώς το λένε, achievement στα ελληνικά. Είναι ο ένας από τους 4 παίκτες παγκοσμίως, ο οποίος έχει πετύχει hat-trick με φάουλ. Βεβαίως. Και ποιοι είναι οι άλλοι τρεις, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ο ένας είναι ο Ray McKinnon, okay. Okay. Ο άλλος είναι ο μεγάλος Σίνισσα Μιχαηλόβης. Θεός χωρέστον πλέον. Και ο άλλος είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρασε. Παλιός μας γνώριμος. Ναι. Βάλτε να δείτε τα παλτά των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων, αν θέλετε να ακούσετε γι' αυτόν. Γιατί είναι. Ο Τζουζέπε Σινιόρι. Ο Μπέπε Σινιόρι, φυσικά. Ένας από τους μεγαλύτερους τουρίστες που πέρασαν από τα ελληνικά γήπεδα. Θα έλεγε κάποιος. Μεγάλο τεράστιο όνομα στο καμπιονάτο. Κάτι τύπου που ήταν από τους πρώτη δεκάδα του σκόρερ. Τότε ήταν 8ο σκόρερ στο καμπιονάτο. Ναι. Δηλαδή, όταν ήρθε στο Ηράκλειο, τώρα μιλάμε για παλαβά πράγματα. Δεν έγιναν και πολύ καλά τα πράγματα στο Ηράκλειο. Ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων εκείνη τη χρονιά με τον Ντεμαράζ που είχε κάνει. Από 10 που ξεκινάει. Καταφέρνει. Να πούμε ότι ο Όφη ήταν δεύτερος όταν ήρθε ο Φραντζέσκος. Καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να βγει τρίτος. Και μάλιστα πώς βγήκε τρίτος και βγήκε Ευρώπη. Τελευταία αγωνιστική παίζει Καβάλα ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ νομίζω κερδίζει 0-3, και στο ΆΚΑ παίζει Παναθηναϊκός Όφη. Ο Όφη θέλει ισοπαλία ή νίκη για να βγει η Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο νίκη. Και νομίζω ισοφαρίζει ο Μινάς ο Πίτσος. Όχι, νομίζω ο Κουτσουπιάς. Ο Κουτσουπιάς, ναι, ο Κουτσουπιάς. Ο Κουτσουπιάς ναι, ισοφαρίζει. Αλλά, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 0-3 στην Καβάλα, είναι το μάζι με την Καστοριά το 6-1. Γιατί εκείνη είναι η τελευταία αγωνιστική. Η προτελευταία αγωνιστική Καβάλα, ναι. Τελευταία αγωνιστική είναι με την Καστοριά, ναι. Με την Καστοριά, όπου έχει κάνει το χατρίκ. Και όπου όλη η Τούμπα απλά περίμενε πότε θα κάνει χατρίκ και να δει πρώτο σκόρερ ο Κώστας Φραντζέσκος. Ναι, απλά το βράδυ έπαιζε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβαλε τον Αλεξανδρή που έβαλε 2 γκολ και μετά τον έβγαλε. Ναι, και βγήκε πρώτος ο Αλεξανδρής. Και τελικά καταφέρνει ο ΠΑΟΚ βγαίνει Ευρώπη μετά από 5 χρόνια. Θυμίζουμε ήταν και η τιμωρία που είχε φάει ο ΠΑΟΚ από την UEFA ακριβώς λόγω των γεγονότων με την Paris Saint-Germain. Και επιστρέφει στην Ευρώπη. Αξιοθαύμαστη επιμότητα. Ζαφυρίου τώρα. Πέρασε και είναι, ναι, το γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Και δείτε τους πανηγυρισμούς. Τέλος πάντων. Όπου στην Ευρώπη έκανε καλή πορεία ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή για τα δεδομένα ειδικά της εποχής των ελληνικών ομάδων. Δηλαδή εντάξει, είναι η πρόκληση ραντίου του Άρσεναλ. Έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Όπου ο Κώστας Φραντζέσκος έχει σκοράρει στο πρώτο μάτς. Στο 1-0. Ναι. Στο 1-0 στην Τούμπα. Είναι με γκολ του Κώστου Φραντζέσκου που έχει πάρει την νίκη ο ΠΑΟΚ. Μετά από ασίστ του Αχιλλέα Ζαφυρίου. Του Αχιλλέα του Ζαφυρίου, του φοβερού Αχιλλέα. Ο οποίο βέβαια ΠΑΟΚ για να μπορέσει να παίξει με την Άρσεναλ έχει κάνει μια εκπληκτική ανατροπή από 0-3. Απίθανη ανατροπή. Ήμουν στην κατασκήνωση του Γκάλι τότε και το βλέπαμε. Σπάρτακ Τρνάβα η ομάδα με την οποία ξαναέπαιξε αργότερα. 0-3 στο 27, 5-3. 0-3 στο 27, ρε παιδί μου, και ναι, είναι αυτή η φάση που έχει, που έχει βγει στην Ευρώπη μια ομάδα μετά από 5 χρόνια δηλαδή. Είναι που φαίνονται σαν αιώνα, ξέρω εγώ. Και είναι, ρε παιδί μου, πρώτο μισάωρο. Και τρως ψυχολουσία. Τρως ψυχολουσία γιατί έχεις φάει 0-3 στην έδρα σου και λες εντάξει, καλή νύχτα. Και ο Ραμπούτλα και με προβολή έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλά να ο Ιλάκη και πάλι εφηδιάζεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Και γίνεται το 3-0. Είναι απίστευτο. 27ο λεπτό. Το και κάνει όμως, 3-3 πριν το ημίχρονο. Ζουμπούλης. Για τον Βελή έξυπνα. Ναι, και είναι γκολ. Το 3-3 από τον Μαραγκό. Ο Φραντζέσκος κάνει το 4-3. Κάνει το 4-3 και ο Πέρσι Ολιβάρης μια γκολάρα από το κέντρο κάνει το 5-3. Φοβερή γκολάρα. Νάκμπε και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μακρινό σου του Ολιβάρης και είναι γκολ. Ένα έξοχο γκολ από τον Πέρσι Ολιβάρης. Είναι εκπληκτικό.
Μετά είναι η Arsenal. Μετά είναι η Arsenal, ναι. Που εντάξει, είναι γνωστό 1-0 στην Τούμπα. 1-1 με This is the end. Ακούς. Το λεγόμενο, το κολτού Ζήση του Βρίζα στο Χάιμπουρι. Και μετά έρχεται η Ατλέτικο Μαδρίτη για τον Πάο. Έχει εκεί βάλει... ήταν ανυπέρβλητο το ανυπέρβλητο, ναι. Έχει βάλει πάλι ένα εκπληκτικό γκολ στο 5-2 με φάουλ. Ναι, ναι. Στο γάμα του τερματοφύλακα τη Ατλέτικο. Μολίνα. Του Μολίνα. Ναι. Μολίνα, βέβαια. Le Pao qui va réduire le score sur ce coup franc de Francescos, 2-1. Izquierda, por lo menos sí, ahí está, golpea Francesco, gol. Directo de falta, ya van dos, dos de este hombre. Lanzamiento de Francescos. Fíjate. Έχει σκοράρει και στην Τούμπα. Και στην φάουλ, ναι. Μπράβο. Περίεργο θα λέγει κανείς. Τι πιο συνήθως, ναι. Επίσης κάποια φάουλ που θυμάμαι είναι με την Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα στο 1-2, ακριβώς που κάνει το 1-1 στο 89. Και ο ένας γνώριμός μας από τον Άρη, ο Ρονάλντο Γκιάρο, κάνει το 1-2 στις καθυστερήσεις. Και μετά πήγε ο Πάουκ εκεί μέσα και κέρδισε μέσα στη Λισαβόνα και αποκλείστηκε στα πέναλτι. Ναι. Πάλι με δύο φάουλ, Μαραγκού και Σαββίου. Ναι, ναι, ναι. Έπαιζε πολύ το φάουλ τότε. Ρε, ναι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο του Φραντζέσκου που okay, τα περίμενε. Ήταν και άλλοι καλοί εκτελεστές τότε. Λοιπόν. Ο Κώστας Φραντζέσκος έμεινε στον ΠΑΟΚ μέχρι και το 2000. Τρεις ή μισή χρόνια έμεινε. Τρεις ή μισή χρόνια. Αγαπήθηκε πάρα πολύ. Πιστεύω είναι... ίσως και περισσότερο από οποιονδήποτε, ναι, εκείνη την εποχή. Γιατί εντάξει, ήταν. Πώς το λένε, ρε παιδί. Ο αναμορφωτής. Ο αναμορφωτής και ήταν και κάτι ξεχωριστό. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Η έφεσή του ήταν στημένα. Εντάξει. Τον αδικούμε αρκετά νομίζω, επειδή στεκόμαστε όλοι στα φάουλ. Και εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην στάσει στα φάουλ. Δηλαδή, ναι. Αλλά ξέρεις, έκανε πράγματα και μέσα στο γήπεδο κι άλλο ο Κώστας Φραντζέσκος. Εννοείται, είχε πολύ μεγάλο πόδι. Στο κέντρο, δηλαδή κρατούσε μπάλα, μοίραζε καλά. Είχε κάνει το μεταξύ και ένα. Δεν ξέρω, αυτή η δήλωση έχει υποθεί όντως. Που έλεγε ότι επειδή είχαν κάτι πέναλτι, που έλεγε να μου βάζουν να έχω και τείχο. Θυμάμαι σίγουρα να κάνει χαβαλέ με αυτό πάντως. Θυμάμαι σίγουρα να κάνει χαβαλέ με αυτό. Ότι και καλά θα ζητάω τείχο μπροστά στο φάουλ. Στο πέναλτι, γιατί όντως στα πέναλτι δεν τα πήγαινε πολύ καλά ο Κώστας Φραντζέσκος. Δεν ήταν το. Τώρα, αν εκτελέσει 10 πέναλτι και χάσει τα 2, εντάξει, 80% είναι μια χαρά. Λοιπόν, φεύγει από τον ΠΑΟΚ το 2000. Δεν αλλάζει χρώματα όμως. Δεν αλλάζει χρώματα καθόλου ακριβώς. Διότι πάει στη Μαύρη Θύελλα. Γιατί μια φορά δεν έχετε πει Μαύρη Θύελλα. Μια φορά δεν έχετε πει Μαύρη Θύελλα την Καλαμάτα. Μετέπειτα μάθαμε την αγάπη του Σωτήρη του Γιωργούτζου. Αλλά τότε η Καλαμάτα ήταν μια υπολογίσιμη ακόμα δύναμη, θα έλεγα. Δηλαδή είχε πάρει την Κατιούσα. Δηλαδή είχαν αρχίσει να έρχονται τα ζώρικα χρόνια. Αλλά ακόμα δεν ήταν κοντά στον υποβασμό, θα έλεγε κάποιος. Νομίζω ότι η χρονιά που ήταν. Έπεσε τελικά τη χρονιά με τον Κώστα Φραντζέσκο. Νομίζω δεν έπεσε. Πρέπει να πέσει ή την επόμενη ή την μεθεπόμενη. Τώρα δεν θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Πάει στην Καλαμάτα. Δεν τα πήγε άσχημα. Συνέχιζε και εκεί να σκοράρει αβέρτα με φάουλ. Αυτό το γκολάκι έβαλε. 27 συμμετοχές. Έβαλε και στον Πάο γκολ. Ναι, με φάουλ. Σε ένα 7-1, ναι, να θυμάμαι καλά. Φάουλ. Που καταχειροκροτήθηκε εκεί από τον κόσμο της ομάδας. 17ο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου. Ο Φραντζέσκο ένα φάουλ. Φραντζέσκο εκτελεί. Διόχρη γκολ. Μειώνει η Καλαμάτα με αυτό το φάουλ από τον Κώστα Φραντζέσκο και τα χειροκροτήματα από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Την επόμενη χρονιά πάει νίκαια. Ναι, μετά άρχισε κάπως η κάθοδο, λογικό κιόλας. Ναι, οκ, εντάξει, η κάθοδο θα έρθει. Αλλά πάει, κάνει και μια μικρή περασιά από την Κύπρο. ΑΕΚ Λάρνακας. Έλληνας προσφυγής, ψεύδω τον εαυτό του μετά από μια ηλικία, θα έλεγε. Ναι, ναι. Στην ΑΕΚ Λάρνακας ακριβώς και επιστρέφει το 2003. Επιστρέφει. Τον τόπο του εγκλήματος, θα λέγει κάποιος. Σε άλλη γειτονιά, βέβαια. Σε άλλη γειτονιά, λίγο παραπάνω. Στον παραπάνω, όχι παρακάτω. Λίγο πιο. Στον από κάτω Μαχαλάρα. Λίγο πιο ανατολικά. Ναι, μπράβο, ναι, λίγο πιο ανατολικά. Χαριλάου. Στη Χαριλάου, στο Ζωνάρι Θεσσαλονίκης. Ήταν μια μεταγραφή τότε που. Εντάξει, δεν ήταν στα πολύ καλά του Φραντζέσκο, αλλά συζητήθηκε αρκετά, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, ένα παίκτη ο οποίο αγαπήθηκε τόσο πολύ στον πάγο να πηγαίνει στον Άρη. Okay. Εντάξει, έμεινε λίγο. Θυμάμαι πάντως έχει βάλει ένα γκολ απευθείας. Τότε ο Άρης έπαιζε στην Ευκαρπία, έχει βάλει ένα γκολ. Ναι, στην Μακεδονικό. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ τι πάρει. Με την προοδευτική νομίζω. Ναι. Αντίπαλο. Mm-hmm. Εντάξει, έμεινε 1,5 χρόνο νομίζω στον Άρη. Νομίζω μισό χρόνο. Μισό χρόνο, δεν θυμάμαι. Εντάξει, πάντως ο Άρης τότε είχε αρχίσει να έχει και κάποια οικονομικά προβλήματα. Ναι, ήταν τα ζόρικα τα χρόνια. Νομίζω την επόμενη χρονιά ήταν που έπαιζε με τον Γιάννη Λαζανά μπροστά. Νομίζω ναι. Γιάννης Λαζανάς επίσης, ίσως μελλοντικό επεισόδιο. Λοιπόν, πάει μετά στην προοδευτική, την ομάδα την οποία. Εκεί πέρα νομίζω τελείωσε. Εκεί πρέπει να τελείωσε, εκεί τελείωσε την καριέρα του, διότι ήταν παρόν, αν θυμάμαι καλά, στο παιχνίδι της προοδευτικής με τον Παναθηναϊκό, όταν ο Λεζαντέμπε είχε αρχίσει και έβαζε τα συνεχόμενα γκολ για να τον οδηγήσει στο πρωτάθλημα. Πρέπει να έπαιζε την προοδευτική ο Κώστας Φραντζέσκος. Αυτό δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι, πρέπει να ήταν. Και γενικά.
Δεν τα πήγε και άσχημα, αλλά εντάξει, στα πλαίσια του, του δυνατού πλέον, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί είχαν περάσει και τα χρόνια και η προοδευτική, κατά τα ψέματα, δεν είχε τη δυναμική των υπόλοιπων του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Όφη τότε, όταν έπαιζε. Συνολικά, έπαιξε 343 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, 116 γκολ. Μια χαρά. Πάρα πολύ. Τον οποίο, για μέσο, από πάρα τα 116 γκολ, τα 57, δεν ξέρω αν μετά. Νομίζω ότι είναι σε όλες τις διοργανώσεις. Πάντως έχει βάλει 57 γκολ από φάουλ. 57 γκολ από φάουλ. Είναι 11ος στη λίστα των παιχτών παγκοσμίως. Με εκτελέσει φάουλ. Εντάξει, τα είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, συνολικά να πούμε και τους τίτλους που κατέκτησε. Έτσι. Τέσσερις τίτλοι, όλοι του Παναθηναϊκού. Πρωτάθλημα το 1991 και τρία κύπελα. Το 91 που πήρε το double, 93 και 94. Γενικά αυτό, ρε παιδί μου. Τώρα, τον Κώστα Φραντζέσκο, πραγματικά αυτοί που δεν το έζησαν δεν μπορούν να καταλάβουν. Υπήρχαν και άλλοι εκτελεστές φάουλ, δηλαδή και ο Λουτσιάνο και ο Βασίλης Τσιάρτας. Φοβεροί εκτελεστές. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είχε ούτε προηγούμενο ούτε επόμενο με τον Φραντζέσκο. Δηλαδή και στη συνέχεια δεν θυμάμαι κανέναν. Ναι. Ο μόνος σε παγκόσμιο επίπεδο που θυμάμαι τον παρακολουθώ και να είναι ίδια φάση είναι ο Ζουνίνιο. Εντάξει, που ο Ζουνίνιο ήταν ακόμα περισσότερο γιατί εκεί ήταν, παιδί μου, πώς λένε, οι πιθανότητες ήταν συντριπτικά με το μέρος του για να μπει η μπάλα μέσα. Αυτά με τον Κώστα τον Φραντζέσκο. Κάνετε like, subscribe, πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζουμε για τις καλές φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Και μας γράφετε στα σχόλια για ποιους παίκτες θέλετε να κάνουμε αφιέρωμα. Ποιους θέλετε να δείτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας. Τις μετέπειτα πηγενέλα, τα μετέπειτα πηγενέλα. Εντάξει, κοίταξε. Είναι μια ιστορία με πολύ πάθος η αγάπη του ΠΑΟΚ με τον Άγγελο Αναστασιάδη και αντιστρόφως. Okay. Πολύ ωραίο. Και γενικώς. Γκρεμίζεται δηλαδή, εδώ πέρα το δεύτερο. Πέφτει ένα έπεσε. Θα πέσουν, εντάξει. Ναι, okay, δεν πειράζει. Γκρεμίζεται λίγο το στούντιο, παιδιά. Καλοκαίρι έρχεται. Τις κυρίες πρέπει να. Γεωργιάδης, εκείνο που χρονοποιείται, Φραντζέσκος. Φραντζέσκος σε καταμέτω από επίθεση. Φραντζέσκος στέλνεται με τον Τοχούρογλου. Το πλασάρι και είναι το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Τσέκετε όρθιο ο Ζήτης Βρίζας. Πέταξε παλιά για τον Φραντζέσκο. Γίνεται και το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι γκολ. Για να δούμε τον Φραντζέσκο. Θα σουτάρει. Πολύ ωραία γκολ για τον ΠΑΟΚ. Το γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Κώστα Φραντζέσκο. Σιδηρόπουλος αλλάζει με τον Μαραγκό. Με τον Φραντζέσκο. Το σούτ από τον Φραντζέσκο. Και το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο λεπτό στο Ηράκλειο, ο Φραντζέσκος εκτελεί το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Όφη. Νέα σούτ, φανταστικό γκολ. 2-1 από τον Κώστα Φραντζέσκο, άλλαξε την μπάλα με τον Μίτιτς, έκανε μία σέντρα σούτ. Η μπάλα καρφώθηκε στο δεξί παραθυράκι του Νίκου Μιχόπουλου, ο οποίος ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Και έτσι στο 62ο λεπτό η ομάδα του Όφη καταφέρνει να διπλασιάσει τα τέρματά της. Κωνσταντινίδης καταφέρνει τελικά να βγάλει τη σέντρα, ο Φραντζέσκος θα πιάσει το σούτ και είναι ένα καταπληκτικό γκολ. 60 λεπτό, Φραντζέσκο στο φάουλ. Άγαλμα ο Στρακώσα και το σκορ ανοίγει για τον Παναθηναϊκό. Αποστολάκες για τον Φραντζέσκο, ξεπέρασε την αντίσταση του Μποζντάσκι. Το σουτ και το 2-1 για τον Παναθηναϊκό, 2 λεπτά μετά την ισοφάριση.